Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με ζωντανή συζήτηση εδώ στο στούντιο. Καλησπερίζω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μου. Είναι πολιτικό το πάνελ εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπερίζουμε τον κύριο Γιώργο Νούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Λάμπρο Γεωργόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ που είστε εδώ κύριοι και νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα. Θα ξεκινήσω από τη χθεσινή εικόνα των δύο πολιτικών αρχηγών των δύο κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας χθες στη Βουλή. Φόντο η μη περικοπή των συντάξεων και το θερμόμετρο ανεβαίνει πάρα μα πάρα πολύ το πολιτικό. Θυμίζει όλη η περίοδος προεκλογική. Βέβαια δεν απέχουμε πολύ από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβρη το επόμενο έτος, οπότε ευελπιστεί η κυβέρνηση, κύριε Νούση, να έχουμε τις εκλογές. Από την άλλη, σήμερα ακούμε πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέχει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντέχει και θα πάει σε προώρες εκλογές. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Είπατε ότι ευελπιστεί η κυβέρνηση να φτάσει τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Δεν νομίζω να έχει τέτοιο θέμα, να έχει ελπίδα να φτάσει. Τουλάχιστον όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι θα φτάσει και η δηλώση του Πρωθυπουργού, mm-hmm. ότι θα φτάσει τον Οκτώβριο και. Έτσι πρέπει να γίνει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δείξουμε ότι έχει αποκατασταθεί η πολιτική σοβαρότητα, γιατί το να κάνουμε εκλογές κάθε 2 χρόνια, κάθε 1,5 χρόνο ή όποτε ζητάει ο καθένας, δεν νομίζω ότι έχουμε καλό πρόσωπο και ούτε εξυπηρετεί κάτι. Οι εκλογές θα γίνουν όπου είναι οι εκλογές, προβλέπεται συνταγματικά και θα κρυθούμε όλοι, θα μπούμε ενώπιον του ελληνικού λαού με την απόφασή του, θα στείλει κάποιος στην κυβέρνηση, κάποιος στην αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο άγχος. Δεν διαβλέπουμε άγχος ιδιαίτερο. Μάλιστα. Εγώ θα έρθω σε λίγο, γι' αυτό το έβαλα έτσι και το έθεσα έτσι, θα μου επιτρέψετε. Θα έρθω να θέσω και κάποια ερωτήματα σε ό,τι αφορά θέματα εθνικά. Τι προτίθεται να κάνει και τι θα κάνει μέχρι τέλους ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο κύριος Καμένος, σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα τα αφήσω αυτά όμως λίγο αργότερα. Θα ήθελα να ρωτήσω για τη μη περικοπή των συντάξεων και εσάς και τον κύριο Γεωργόπουλο. Λοιπόν, ένα σχόλιο. Ξεκινάμε με εσάς, κύριε Νούση, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γεωργόπουλο. Η μη περικοπή των συντάξεων, τουλάχιστον από ό,τι αφορά τον ομιλόντα, είχε, να το πω, δεν το λέω ποδός, είχε προαναγγελθεί mm-hmm. και πολλοί λέγαμε ότι δεν θα γίνει τελικά η περικοπή των συντάξεων. Πολλούς από την αντιπολίτευση τους στενοχωρήσαμε. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι ήθελαν να υπάρχει η περικοπή και το ήθελαν όχι γιατί το πιστεύουν βαθιά, αν και το έχω ξαναπεί ότι ο ιδεολογικός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει στις περικοπές, πιστεύει, έχει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που σε αυτή την κατεύθυνση κινείται, αλλά επειδή δεν έχουν τίποτα άλλο να πούν, προσδοκούσαν αυτό το πράγμα, ότι δεν θα γίνει η περικοπή, οπότε θα ήταν ένα πολύ είχε καλό χαρτί. Είχε επενδύσει πολιτικά σε αυτό το θέμα, ασφαλώς, λέτε, η αξιωματική αντιπολίτευση. Ασφαλώς είχε επενδύσει και μάλιστα και με διάφορους τρόπους. Κάποιοι είχαν εφεύρει το κοινοφανές ότι παίρνει παράταση. Δεν θα είναι μη περικοπή, αλλά θα πρόκειται περί παράτασης το επόμενο εξάμηνο οι Ευρωπαίοι για να ευχαριστήσουν και να εξυπηρετήσουν τον Τσίπρα και διάφορα άλλα στραγελαφικά πράγματα. Ωστόσο, ήταν δική σας πολιτική επιλογή το να προχωρήσει, άλλο τώρα που μας βγήκαν οι αριθμοί και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, όπως λένε στην κυβέρνηση, ήταν πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να εντάξει και αυτό το μέτρο. Το μέτρο της περικοπής. Ναι. Όχι, δεν ήταν η πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν επιλογή των mm-hmm. δανειστών. Mm-hmm. Αυτό είχε προσυπογραφεί στις διαπραγματεύσεις για το τρίτο μνημόνιο κτλ. Ναι, δεν θα μπορούσα επιλογή. Αυτό λέω. Δεν ήταν επιλογή. Το πώς διαπραγματευόμαστε όμως είναι δική μας επιλογή με τους δανειστές, έτσι δεν είναι? Ανάλογα με ποιον έχουμε mm-hmm. απέναντί μας να διαπραγματευτούμε. Αν διαπραγματεύουμε Μάλιστα. τον μπακάλι της γειτονιάς, και συγγνώμη για τους μπακάλιτες, το εκτιμώ ιδιαίτερα, διαπραγματεύουμε διαφορετικά. Αν διαπραγματεύουμε με κάποια πολιτική οργάνωση, ή οτιδήποτε, έχουν πάλι διαφορετική mm-hmm. διαπραγμάτευση. Αν διαπραγματεύονται όμως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους δανειστές, αν είσαι με τη θηλιά στο λαιμό, mm-hmm. διαπραγματεύεσαι πολύ διαφορετικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γεωργόπουλο, έχετε το λόγο. Ναι, θα ξεκινήσω ανάποδα από τις συντάξεις και μετά θα πούμε για τις εκλογές, για το πότε μπορεί να γίνουν εκλογές. Θα σας πω ότι είναι ένα μέτρο, όπως πολύ σωστά είπατε, κυρία Χριστοφορίδου, και εσείς, όπου ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ψηφίσει. Δηλαδή πήρε πίσω ένα δικό του μέτρο. Να αποκαταστήσω να πω ότι εμείς δεν χαιρόμαστε στο να κόβονται συντάξεις, σε πουδενή. Θέλουμε ο κόσμος να παίρνει περισσότερα χρήματα, αλίμονο. Να βάλουμε στην παρένθεση ότι ήταν πεδίο ανταλλαγής για το μακεδονικό, δηλαδή ήταν στα πλαίσια των δώρων από το εξωτερικό. Και να αποκαταστήσουμε επίσης την αλήθεια, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κόψει τις συντάξεις 21 φορές στη θητεία του, με 21 νόμους
έχει κόψει συντάξεις. Και μάλιστα αυτό θα το νιώσουν, είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων, αυτοί που βγήκαν στη σύνταξη μετά το Μάιο του 2016. Οπότε είναι μύθος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκοψε τις συντάξεις που ο ίδιος ψήφισε. Είναι μόνο για το τελευταίο μέτρο που κατάφερε. Να γυρίσω τώρα στο αρχικό σας θέμα για το πότε θα έχουμε εκλογές. Το δεδομένο είναι ότι θα έχουμε εκλογές το 2019. Δεν θα έχουμε μόνο εθνικές εκλογές, θα έχουμε αυτοδιοικητικές, δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Αλλά αυτές είναι άλλη κατηγορία όμως. Είναι σίγουρα άλλη κατηγορία, αλλά μπαίνουμε σε μια εκλογική χρονιά. Τώρα, το πότε θα γίνουν εκλογές, αυτό σίγουρα το ξέρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με τους όσο μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που συγκυβερνεί. Με τον κύριο Καμένο εννοώ, που νομίζω ότι η αξιοπιστία του είναι στα τάρταρα αυτή τη στιγμή, δεν είναι να τον εμπιστεύεται κανείς. Είναι μια ισχνή πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα των 151-152, έχει ένα σοβαρό ζήτημα μπροστά της στην ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών. Η συγκυβέρνηση του, οι συγκυβερνήτες του λένε ότι δεν το ψηφίζουν, αλλά στηρίζουμε την κυβέρνηση, θα προσπαθήσει να βρει μια ευαίσθητη ισορροπία. Εν πάση περιπτώσει, θα ζήσουμε ένα ιδιαίτερο προεκλογικό περιβάλλον. Ο κύριος Τσίπρας σε ένα μήνα και κάτι από τώρα κλείνει 4 χρόνια στην εξουσία, αντιλαμβάνοντας το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχουν κάνει στο ελάχιστο πράγματα για τον κόσμο. Ο κόσμος έξω ζορίζεται. Οικονομικά η θέση και της χώρας και των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι δυσχερέστατη. Έχουμε ζήσει στα 4 χρόνια μια υπερφορολόγηση. Το δημοσιοοικονομικό κενό, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που χρησιμοποιήσατε. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα δημοσιονομικό κενό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή κάνει δημιουργική λογιστική. Είναι ένας προϋπολογισμός πετσοκομμένος σε όλα τα επίπεδα, στην υγεία, στην παιδεία, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και παίζει με μια λογική των κοινωνικών μερισμάτων. Η πολιτική του είναι των επιδομάτων. Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανατολή, γιατί παρακαλώ. Βάλατε πολλά θέματα για να έχει το χρόνο να απαντήσει ο κύριος Νούσης. Πολλά είπε ο συνομιλητής σας. Πολλά έβαλε. Θέλετε να πιάσουμε το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, να ξεκινήσω από αυτό έτσι και να απαντήσετε στα τελευταία. Έτσι έπρεπε να κάνει. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι αν λες πολλά. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει πραγματικότητα σε αυτά που λες. Και δεν θέλω να πω ότι, για τον συνομιλητή μου ότι λέει ψέματα, αν και φύλλα προσκύμενα μέσα από τη Νέα Δημοκρατία λένε και ψέματα ή τα περισσότερα μόνο ψέματα. Όσον αφορά το μακεδονικό, ακούστηκαν πραγματικά καινοφανή πράγματα τις τελευταίες 2 μέρες ότι έγινε συναλλαγή. Από ποιους έγινε η συναλλαγή? Η συναλλαγή έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα παραμάγαζο το οποίο κάτω από τα τραπέζια, πάνω δεν ξέρω πού, κάνει τέτοιου είδους συναλλαγές. Ξέρουν κάτι η Νέα Δημοκρατία να μας πει, το οποίο δεν ξέρουμε εμείς? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Οι θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι αυτοί οι σοβαροί θεσμοί της Ευρώπης να κάνουν τέτοιου είδους συναλλαγές? Πραγματικά είναι φοβερό να ακούγεται, ειδικά από ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Ειλικρινά, εκπλησόμαστε με αυτό το γεγονός. Και αν υπήρχε τέτοια περίπτωση να γίνει συναλλαγή, πότε ήταν η συναλλαγή? Όταν, αφού υπογραφόταν η Συμφωνία των Πρεσπών και ο Μητσοτάκης έλεγε ότι θα περικοπούν συντάξεις. Μέχρι πολύ πρόσφατα. Τι είδους συναλλαγή ήταν αυτή? Μάλιστα. Πρώτα δώσαμε και μετά πήραμε. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Είναι στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας. Δεν γίνονται απλά αυτά τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει να ακολουθήσει την γραμμή του Άδωνη. Την γραμμή της ακροδεξιάς, η οποία λέει τσιμπάμε και 2-3 ψήφους από την πραγματική ακροδεξιά, η οποία τους κάνει τελευταία πάσα. Ο Μιχαλολιάκος στο Κιλκής TV δήλωσε ότι ναι, μπορούμε να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη σε ενδεχόμενη κυβέρνηση σε 3 ζητηματάκια. Είναι αγαστή η συνεργασία, αρχίζει να αποκαλύπτεται το πρόσωπο της σημερινής ηγεσίας, η οποία είναι εγκλωβισμένη πραγματικά. Δηλαδή, υπάρχει ένας ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι φιλελεύθερος, είναι κέντρο φιλελεύθερος κτλ. Το έχει πει και το έχει δείξει πάρα πολλές φορές. Και τελευταία έχει εγκλωβιστεί σε αυτού του είδους τις παρανοϊκές, πραγματικά παρανοϊκές λογικές. Του κάνω συναλλαγή, ναι, αλλά η συναλλαγή αυτή είναι διαφορετικού τύπου. Πρωτοφανή πράγματα. Πραγματικά πρωτοφανή πράγματα. Να μην πω ότι αν υπάρχουν ονόματα να τα. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι έκαναν αυτή τη συναλλαγή, ας μας πει ποιος Ευρωπαίος ηγέτης έκατσε στο τραπέζι και έκανε τέτοιου είδους συναλλαγή. Μάλιστα. Αν επιστρέψουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών και στο σήμερα, το Γενάρη τελειώνει το θέμα από την Βουλή των Σκοπίων και έρχεται σε εμάς. Εκεί υπάρχει προβληματισμός, ειλικρινά. Αρχίζετε και αγχώνεστε κάπως στον ΣΥΡΙΖΑ, αν βγουν όπως λέμε τα κουκιά? Υπάρχει ο Πάνος Καμένος, ο οποίος λέει ότι εμείς δεν ψηφίζουμε. Κάποια στελέχη του κλείνουν το μάτι στη συμφωνία. Από το ποτάμι τώρα τα πράγματα λίγο ρευστά. Δεν ξέρουμε και αυτοί τι θα κάνουν. Δεν ξέρω αν σας προβληματίζουν τέτοιου τους θέματα. Ή είστε σίγουροι ότι η συμφωνία θα περάσει? Κοιτάξτε,
Από επίσημα χείλη λέγεται ότι υπάρχει η πλειοψηφία ώστε να περάσει η συμφωνία. Όσον αφορά τώρα τους δυνητικά εταίρους, ας πούμε, στη συμφωνία εννοώ, το ποτάμι πάντα αυτή τη ρευστή άποψη είχε σε όλα τα ζητήματα. Και καταδεικνύει τώρα το πόσο σοβαρός πολιτικός χώρος μπορεί να είναι με τέτοιου είδους παλινοδίες, έτσι. Σαφέστατα υπάρχουν σοβαρά στελέχη, αλλά στην αγωνία τους και αυτοί, ούτως ώστε να επιβιώσουν πολιτικά, αρχίζουν και μετράνε διαφορετικά τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα πρετανεύσει η λογική, πιστεύω ότι θα πρετανεύσει το ήθος που πρέπει να έχουν τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί ηγέτες όταν πρέπει. Και δεν θα έχουμε τέτοιου είδους λοξοδρομήσεις και πόσο μάλλον προς κατευθύνσεις. Προς τη Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τώρα τον Καμένο, ο Καμένος έχει δηλώσει, το ξέραμε από την αρχή, ότι άμα τη συνεργασία μας συμφωνούσαμε σε μερικά ζητήματα, διαφωνούσαμε σε άλλα. Εκτιμώ και δεν είναι μόνο προσωπική μου η άποψη, ότι να πω την λέξη ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά πάρα πολύ καλά, διότι στάθηκε ένας εταίρος ειλικρινής και ένας εταίρος που στήριξε και δύσκολα πράγματα. Αλλού διαφωνούσαμε. Διαφωνήσαμε στα ζητήματα τα κοινωνικά. Ήταν γνωστό. Όπως επίσης και στα εθνικά ζητήματα, ο οποίος είπε ότι έχω μια κόκκινη γραμμή για εκεί, δικαίωμά του, σεβαστή, αλλά εμείς είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε με επιτυχία, όπως εκτιμούμε. Μάλιστα. Κύριε Γεωργόπουλε. Είναι μια κυβέρνηση που μας έχει συνηθίσει στη διγλωσία. Θα θυμηθούμε στο παρελθόν που άλλα έλεγε εντός της χώρας, άλλα έλεγε με τους διαπραγματευτές. Άλλα λέει ο κύριος Τσίπρας, άλλα ο κύριος Καμένος. Άλλα λένε προς τα έξω, άλλα υλοποιούν μέσα. Είναι ένα φαινόμενο που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Για να απαντήσω στον κύριο Νούση περί συναλλαγής, θα του πω ότι αν δεν υπήρχε κάποιο είδους συναλλαγή, γιατί αυτή η κυβέρνηση έφερε 2 προσχέδια προϋπολογισμών. Άρα κάτι περίμενε. Είχε μια δεύτερη εναλλακτική. Και νομίζω ότι το μόνο σενάριο που κολλάει είναι το σενάριο του Μακεδονικού. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Πείτε μου, εντάξει, δεν με πειράζει. Βεβαίως και είχε δεύτερο πλάνο. Για ποιο λόγο είχε δεύτερο πλάνο? Τι ήταν αυτό που θα την έκανε να έχει δεύτερο πλάνο στην περίκοπη των συντάξεων? Τι θα πετύχαινε, τι θα κέρδιζε, το οποίο θα την έκανε να πάει στο πλάνο του προϋπολογισμού που δεν ήταν οι περικοπές των συντάξεων? Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις δεύτερο πλάνο από τη στιγμή που είσαι στη θέση που είσαι. Γιατί δεν το είχε την προηγούμενη χρονιά? Γιατί δεν το είχε στις 3 προηγούμενες χρονιές που κυβερνούσε τη χώρα? Προφανέστατα ήταν σε εξέλιξη κάτι. Πάντα υπήρχε και πάντα υπάρχει ένα δεύτερο πλάνο σε περίπτωση. Το ψήφισαν αυτή τη στιγμή. Πέρσι έχω διαβάσει αναλυτικότητα τον προϋπολογισμό, πέρυσι πέρασε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού. Ήταν η μόνη χρονιά που έφεραν 2 προσχέδια προϋπολογισμού. Με συγχωρείτε, επειδή μου δώσατε το δικαίωμα να σας διακόψω και γι' αυτό το κάνω. Πιστεύετε κι εσείς σοβαρό ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση να έγινε αυτή η λεγόμενη συναλλαγή? Και θα σταματήσω εδώ για τη συναλλαγή, γιατί δεν μπορώ να απολογούμε για κάτι που πραγματικά είναι αστείο. Επιτρέψτε μου να πω, είναι πραγματικά αστείο. Και μάλλον απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολιτική βούληση καθόλου να λέμε τέτοια πράγματα. Στα δικά μου μάτια, κύριε Νούση, είναι αστείο ένας πρωθυπουργός της χώρας να διαπραγματεύεται μόνος του ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα, όπως διαπραγματεύτηκε το κομμάτι του Σκοπιανού. Δεν ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς, τους υπόλοιπους, δεν είχε συνένεση. Και νομίζω ότι θα το πληρώσει στην πορεία αυτή την απόφαση. Αντίστοιχα, και ευτυχώς απομακρύνθηκε ο κύριος Κοντζιάς, έχετε συνηθίσει να απομακρύνετε ανθρώπους που στην αρχή τους έχετε σημαία, όπως είναι ο κύριος Βαρουφάκης, όπως ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, μην τα ξεχνάμε αυτά. Πλέκατε το εγκόμι του κύριου Κοντζιά και κάποια στιγμή τον πετάξατε άρον-άρον εκτός κυβέρνησης όταν ήρθε σε κόντρα με τον κύριο Καμένο. Και λέω ευτυχώς, γιατί δίπλα μας είμαστε εδώ, γειτνιάζουμε με την Αλβανία, είχε πει ο κύριος Κοντζιάς τα Έλληνα και το Αλβανικό. Ευτυχώς δεν κάθεσε και πιθανότατα βλέπετε πόσο έχει αποθρασινθεί ο κύριος Ράμα που σήμερα παίζει στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει βγάλει εκνόταν για το ζήτημα. Εκμεταλλεύεται τη χαλαρότητα και εκμεταλλεύεται την κάκιστη εξωτερική πολιτική. Δεν εκμεταλλεύεται απολύτως τίποτα. Προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Προσπαθεί να περάσει αυτό που νομίζει την πολιτική του. Δεν εκμεταλλεύεται. Το ζήτημα είναι ότι αν θα βρει ανοιχτές πόρτες γι' αυτό. Αν είχαμε το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς γίνονται. Σας έχω καταλάβει, κύριε Νούση, δυστυχώς σε όλα τα επίπεδα, ότι δεν μπορείτε, υπάρχει αυτή η διαχειριστική ανεπάρκεια και μέχρι η Αλβανία μας κάνει αυτά τα παιχνίδια. Να πω λίγο όμως να ολοκληρώσω για τα υπόλοιπα που είπατε. Η Αλβανία, με συγχωρείτε, κάνει παιχνίδια επί όλων των κυβερνήσεων και δεν κάνει μόνο παιχνίδια. Δεν με αφήνετε όμως να ολοκληρώσω. Εγώ σας έδωσα το χρόνο πριν. Μιλήσατε για φιλελεύθερο. Εννοείται ότι είμαστε φιλελεύθεροι και είμαστε περήφανοι που είμαστε φιλελεύθεροι. Είμαστε υπέρ ενός μικρότερου κράτους, πιο αποτελεσματικού, μιας φιλελεύθερης οικονομίας, γιατί αυτό είναι μονόδρομος στα σημερινά δεδομένα. Οι τακτικές που οδηγείτε εσείς είναι τριτοκοσμική οικονομία. Έχουν πεθάνει αυτές οι προσεγγίσεις στην οικονομία, αυτές οι σοσιαλιστικές σας προσεγγίσεις στην οικονομία. Και κάθε ανεπτυγμένο κράτος εφαρμόζει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας στο δημόσιο τομέα. Η ιδεολογησία σας δεν σας αφήνει να πάτε μπροστά τη χώρα. Και εκ των πραγμάτων την πληρώνουμε όλοι μας στην
καθημερινότητά μας. Με μια τρομερή υπερφορολόγηση, με τρομερά μέτρα που έχετε πάρει αυτό το διάστημα και πανηγυρίζετε κάποια στιγμή, π.χ. όπως δεν κόβετε συντάξεις, έτσι πανηγυρίζετε που μειώσατε 1% τον φόρο στις επιχειρήσεις από 29% στο 28%. Ενώ πριν το είχατε ψηφίσει εσείς να πάει στο 25%, το οποίο ήδη είχατε αυξήσει. Έχετε πάρει σειρά τέτοιων μέτρων και τα παρουσιάζετε ως επίτευγμα. Επίτευγμα που τα δικά σας τα μέτρα παίρνετε πίσω. Και μας κατηγορείτε επίσης για ακροδεξιά. Ποια ακροδεξιά? Δεν συνάδει το φιλελεύθερος και το ακροδεξιός, κύριε Νούση. Εσείς κυβερνάτε με τους ακροδεξιούς του κυρίου Καμένου και είστε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε εμείς ακροδεξιοί. Εμείς είμαστε καθαρά φιλελεύθεροι. Να πιαστώ από το τελευταίο. Καταρχάς, αν θεωρείτε ότι υπάρχει ακροδεξιά στη συνεργασία αυτή που κάνουμε με τους ΑΝΕΛ, πραγματικά υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα πολιτικής εκτίμησης. Αυτό από πουθενά δεν βγαίνει. Από πουθενά, πραγματικά δηλαδή. Ένα δεύτερο. Όσο αναφορά τώρα, είπατε ότι πανηγυρίζουμε για το 1% κτλ. Πανηγυρίζουμε και ότι ρίξαμε την ανεργία, κύριε Γεωργόπουλε, από το 30 στο 18 περίπου. Ναι. Δεν μας τιμά που την είναι στο 18 ως χώρα, όχι ως κυβέρνηση, αλλά προσπαθούμε. Είστε δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα, μάλιστα, στην ανεργία των νέων. Μόνο η Νότιος Αφρική είναι πάνω από εμάς. Σε χώρες που γίνονται μελέτες. Αυτό, κύριε Γεωργόπουλε, από τι συμβαίνει αυτό? Επειδή κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ ή επειδή υπήρχαν αυτά τα επαχθή μνημόνια? Είμαστε τέσσερα χρόνια με τη θηλιά στο λαιμό και προσπαθούμε να την βγάλουμε. Άλλα λέγατε. Ένα άλλο πράγμα το οποίο. Σας ψήφισε για να κάνετε διαφορετικά. Άλλα λέγατε. Εσείς γίνατε μνημονιακότεροι των μνημονιακών. Καθόλου. Εσείς συμφωνούσατε για αυτά που μας ψήφισε τότε ο κόσμος το Δεκέμβριο του 2015 και τον Σεπτέμβριο του 2015? Ήταν οριστολογίες. Δεν συμφωνούσατε. Είχατε διαφορετική άποψη. Εκτροχιάσατε τη χώρα. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Επίσης, είπατε για τον, ότι η δική μας ιδιοληψία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιους ψυχιατρικούς όρους. Δεν είμαστε ψυχιατροί τώρα. Αυτή η ιδιοληψία και τα λοιπά. Οικονομική ιδιοληψία. Δεν είναι η ιδιοληψία. Δεν χρησιμοποιώ τέτοιους όρους. Είναι μεταφορικός όρος στα οικονομικά. Ότι είστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το στυλ διαχείρισης της οικονομικής ζωής. Φτωχοποιώντας τον κόσμο και μοιράζοντας με τα επιδόματα. Ενώ το δικό σας οικονομικό και πολιτικό μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού βλέπουμε τα αποτελέσματα στη Γαλλία. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι. Μπορείτε να δείτε στη Σκανδιναβία, στην Αμερική, στον Καναδά. Η Σκανδιναβία δεν έχει καμία σχέση με το φιλελεύθερο μοντέλο. Η Σκανδιναβία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το φιλελεύθερο μοντέλο. Με το φιλελεύθερο μοντέλο έχει σχέση η κυρία Ξαφά, η οποία λυπήθηκε πάρα πολύ επειδή οι συντάξεις τελικά δεν θα περικοπούν. Ή δεν είναι στελεχός σας η κυρία Ξαφά? Ο κύριος Χατζηδάκης επίσης. Ή δεν είναι στελεχός σας ο κύριος Χατζηδάκης? Κύριε Γεωργόπουλε, γνωριζόμαστε χρόνια. Όχι οι δυο μας. Δυστυχώς δεν γνωριζόμαστε χρόνια. Οι δυο μας μου είστε συμπαθείς προσωπικά. Αλλά η πολιτική που ανέφερα είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, επιτρέψτε μου. Μάλιστα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια ώστε να λέμε ότι ο φιλελευθερισμός πλέον τα λίστια πνέει και όπου εφαρμόζεται βλέπουμε τις πολιτικές, βλέπουμε τη φτωχοποίηση, βλέπουμε πού μας οδήγησε, βλέπουμε ότι η κρίση ήταν απότοκος των μνημονίων αυτών και προσπαθούμε με αυτές τις πολιτικές που περιγελάτε, αλλά προσπαθούμε για να φέρουμε την κανονικότητα όσο είναι δυνατόν, όσο μας επιτρέπεται στην πατρίδα μας. Σήμερα. Να επιστρέψουμε στον κομμουνισμό, κύριε Νούση. Μόνο αυτό θέλω, να επιστρέψουμε στον κομμουνισμό. Γιατί κατέρευσαν όλες οι κομμουνιστικές χώρες? Αυτό είναι άλλη συζήτηση, την οποία αν θέλετε και μας επιτρέπει η ριζοσπαστική. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος. Δεν μας επιτρέπει. Αν πάμε όμως στο σήμερα και στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, των συμπολιτών μας, πότε θα δουν ασπριμέρα? Εκεί, για να πάμε στο διατάφτα, πότε θα αρχίσει να αλλάζει η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, κύριε Νούση? Να ξεκινήσω από εσάς. Η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη άρχισε δειλά-δειλά να αλλάζει. Δεν λέω ότι αλλάξαμε άρδιν και αυτόματα, αλλά άρχισε σιγά-σιγά δειλά-δειλά να αλλάζει, είναι γεγονός. Εγώ βλέπω από τη δική μου οικογένεια, αν θέλετε. Αυτό που είπε ο συνομιλητής μου νωρίτερα, ότι υπάρχει επιδοματική πολιτική, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε, προσπαθούμε να άρουμε αυτές τις απίστευτες αδικίες που δέχτηκε ο ελληνικός λαός. Γίνονται βήματα. Όλο αυτό που αναφέρθηκε στην υπερφορολόγηση, οτιδήποτε άλλο το οποίο πραγματικά δυσκολεύει αυτή τη στιγμή τους συνανθρώπους μας, σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει κανονική μορφή. Έχουμε μόλις 3-4 μήνες που βγήκαμε από το μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια τώρα το κατάλαβε, γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγε δεν έχουμε βγει, είναι ένα τρίκ, είναι ένα παραμύθι,
Τα θυμόμαστε, τα λέγαμε άλλωστε εδώ και πάρα πολλές φορές. Αποδεικνύεται ότι πράγματι έχουμε βγει, αποδεικνύεται ότι γίνονται βήματα, αποδεικνύεται ότι τα νομοσχέδια που έρχονται και ψηφίζονται, ειδικά για τον κόσμο της εργασίας, αποτελούν εφαλτήριο για καινούργιες και καλύτερες μέρες. Το βλέπει ο κόσμος και μας το ανταποδίδει. Να ρωτήσω αν μιλήσουμε για το μέρισμα, να σας πάω λίγο πίσω, μιας και αναφερθήκατε, γιατί θα είμαστε πολλοί. Πολλοί Έλληνες που το δικαιούνται και θα το πάρουν. Μέρες, αλλά... Γενικότερα. Ναι. Το βάλαμε νωρίτερα, το βάλε και ο συνομιλητής σας στην κουβέντα. Αυτά τα χρήματα του κοινωνικού μερίσματος που θα διατεθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες και σε δύο δόσεις στους Έλληνες πολίτες, δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα μαξιλαράκι και να είναι η αρχή του να μειωθεί η φορολογία? Γιατί υπάρχει και η άποψη που λέει ότι αυτά τα χρήματα από εμάς φεύγουν όλη τη χρονιά και σε εμάς θα επιστρέψουν σε μορφή εφάπαξ ποσού. Δεν θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να μείνουν στην άκρη και να πούμε ότι από τη νέα χρονιά θα μειώσουμε τους φόρους? Ξέρετε που γυρίζουν, αλλά έχουμε καταλάβει όλοι μας πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Πηγαίνουν πού? Πηγαίνουν στους έχοντες, δεν πηγαίνουν καθόλου εκεί. Πηγαίνουν στις πιο κατατρεγμένες κατηγορίες συμπολιτών μας, πηγαίνουν στους πιο αδύναμους, οι οποίοι έχουν χτυπηθεί ανελέητα. Δυστυχώς η κρίση αυτή άνοιξε πολύ μεγάλη την ψαλίδα. Έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους, τους φτωχούς φτωχότερους. Αυτό προσπαθούμε να αμβλύνουμε. Σιγά-σιγά. Πρώτο μας μέλημα ήταν αυτό ακριβώς. Ούτως ώστε να μπει αρχικά ένα πιάτο φαΐ που λέμε, και είμαι πολύ, μάλλον υπερβάλλω όταν λέω ένα πιάτο φαΐ, αλλά πραγματικά υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε εμείς να ανακουφίσουμε. Και σιγά σιγά θα φτάσουμε και εκεί που πρέπει, και στην μεσαία τάξη και όπου χρειάζεται. Αλλά επήγει όμως ο πληθυσμός, ο οποίος έχει κατακριοργηθεί πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια από τα μνημόνια. Μάλιστα. Εκεί είναι ο στόχος μας και εκεί θα συνεχίσουμε ώσπου να αμβλύνουμε εντελώς ή να εξαλείψουμε αυτές τις διακρίσεις και αυτή την κατηγορία συμπολιτών. Επειδή, κύριε Γεωργόπουλε, εσείς δεν είστε στην κυβέρνηση και δεν μπορείτε να μιλήσετε έτσι όπως μιλάει ο κύριος Νούσης, αλλά από την πλευρά σας, αν θα ήσασταν κυβέρνηση ή αν είστε η αυριανή κυβέρνηση, τι θα κάνατε για να δει, και θέτω έτσι απλά με διαφορετικό τρόπο το ερώτημα, τι θα κάνατε για να αλλάξει η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη? Τελείως διαφορετικό μέχρι με πολιτικής, κύριε Χριστοφορίδη. Ρωτήσατε πότε θα δούμε καλύτερη μέρα. Η απάντηση σε αυτό είναι όταν θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν θα αλλάξει αυτό το μείγμα πολιτικής. Ένα μείγμα πολιτικής το οποίο έχει εξοντώσει την ελληνική οικογένεια, τους Έλληνες πολίτες. Τρεις παρεμβάσεις στην οικονομία και στην καθημερινότητα. Πούμε γρήγορα, εντάξει, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος. Μείωση της φορολογίας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η φορολογία, κύριε Χριστοφορίδη, στις επιχειρήσεις. 29% και 29% προκαταβολή. Μιλάω ΣΥΡΙΖΑ τώρα για ανάπτυξη. Πού θα εξευρεθούν τα χρήματα για πλεονάσματα, από πού δηλαδή θα φύγουν, θα μειώσετε τη φορολογία, από πού αλλού θα τα βρείτε? Υπάρχουν άπειροι τρόποι. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο κακοδιοικείται, η διαχείριση του δημοσίου είναι σε κάκιστο βαθμό. Από εισρωή επενδύσεων. Ποιος θα έρθει αυτή τη στιγμή να επενδύσει στην Ελλάδα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Κανείς. Σόφρον άνθρωπο, σόφρον επιχειρηματίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Από αυτό που δεν θέλει ο κύριος ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει. Από το άρθρο 16, παράδειγμα. Να τραβήξουμε επενδύσεις από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να σταματήσουμε αυτή τη φυγή κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Να έρθουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πίσω. Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Χριστοφορίδου. Μελετούσα τη Ρουμανία, η οποία κάνει boom, να το πω έτσι, κάνει αναπτυξιακά άλματα. Ξέρετε πόσο είναι η εφορία στην Ρουμανία αυτή τη στιγμή? 1% για κάθε επιχείρηση, 1-3% για κάθε επιχείρηση για το πρώτο 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρο. Και εδώ πληρώνουμε 29 και 29. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στο 29 προκαταβολή φόρου, έτσι. Δεν ήταν 50% προκαταβολή φόρου και ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στο 100%. Έχω λίστα από φόρους που έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά πρέπει να αλλάξουν όπως και δίποτε. Δεν ευνοεί το επιχειρηματικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει καμία χώρα που να αναπτύχθηκε με την ιδιωτική της οικονομία στραγγαλισμένη. Χαίρεται, και το απευθύνω, δεν είναι προσωπημένο, κύριε Νούση, που πήγατε το ΦΠΑ από το 13 στο 24 στην εστίαση. Που κάθε από το εστιατόριο της γειτονιάς, από το delivery της γειτονιάς, πληρώνεται σύν 11% πάνω. Ποιος τα έκανε αυτά? Εμείς τα κάναμε. Εμείς το μειώσαμε το φόρο στην εστίαση και θα το μειώναμε κι άλλο. Και είχαμε δημοσιονομικό κενό και περιθώριο. Να σας θυμίσω το mail Χαρδούβελ 1,5 δις. Το Μάρτιο του 2015. Καλά, και με εκείνο το μέλι στέναζε ο κόσμος. Στα κάγκελα. Είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση και θέλω να πω κάτι άλλο. Πρέπει να σταματήσουμε αυτούς τους μύθους ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί εξακολουθεί παίρνει μέτρα? Γιατί ήταν μέχρι προχθές αμφίβολο αν θα κοπούν ή όχι συντάξεις? Βγήκαμε από τα μνημόνια.
δεν έχουν έλεγχο. Μα δεν το καταλαβαίνετε, με συγχωρείτε τώρα. Δεν το καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι αμφίβολο και επιμένετε. Να ολοκληρώσω. Είπε ο κύριος Τσίπρας, έχουμε μόλις 100 μέρες δική μας διακυβέρνηση. Θέλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας να σβήσει το παρελθόν του. Παρακαλώ, κύριε, κύριε Νούση, έχετε το λόγο και να κλείσουμε. Το παρελθόν σας, επειδή σας βαραίνει πραγματικά και ο ελληνικός λαός το έχει βιώσει. Ποια περίοδος μας βαραίνει? Όλη η περίοδος. Οφείλεται στο 13-15. Όλη η περίοδος, αγαπητέ. Πήρατε μια εξαιρετική καλή κατάσταση και τσούλησε η χώρα με τη χώρα που έχει από τότε. Και ψηφοθυρείτε ασύστολα. Ένα παράδειγμα μόνο, επειδή ο συνομιλητής αναφέρθηκε, είναι φιλελεύθερη, το σεβόμαστε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Για να σας δείξω πόσο φιλελεύθεροι και πόσο ψηφοθεριστές φιλελεύθεροι είναι, θέλουν λιγότερο δημόσιο. Αλλά την Εκκλησία, τους κληρικούς, τους θέλουν στο δημόσιο. Πώς θα είναι το λιγότερο δημόσιο? Κλείνουν το μάτι στην Εκκλησία, διότι περνάει, μπορεί κάτι να πάρουν από εκεί πέρα. Υπάρχει ένα συντηρητικός χώρος. Αλλά λιγότερο, από πού το λιγότερο δημόσιο? Από τους καθηγητές, κύριε Γεωργόπουλε. Έχετε εμπειρία τεράστια. Έχετε εμπειρία τεράστια. Όταν απολύατε τους καθηγητές και οι καθηγητές άκουσαν τις απολύσεις όταν είχαν τα παιδιά τους παιδικές χαρές, όταν ήταν σε άλλες δουλειές, όταν εν μέσω θέρους. Έχετε τεράστια εμπειρία. Ξέρετε πολύ καλά από πού θα βρεθούν αυτά και από πού θα εξορθολογήσετε. Τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός και τα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι. Δεν πρέπει να ψηφοδηρούμε στις πλάτες τους. Μπαίνετε σε ένα κομμάτι που το ξέρετε καλύτερα από μένα, που είναι της εκπαίδευσης. Θα σας πω, κύριε Νούση, ότι εσείς κόψατε στην υγεία, παράδειγμα, 200 εκατομμύρια το χρόνο από τα νοσοκομεία. Εμείς εξορθολογήσαμε το σύστημα το 2013-2015. Παράλληλα γίνονται προσλήψεις στην υγεία. Ενώ κόψαμε και κάνουμε προσλήψεις. Όχι. Κάνατε ρεκόρ προσλήψεων μετακλητών και φίλων σας. Είναι μια κυβέρνηση ύμνος στη φιλία. Προσλαμβάνετε όλους τους κολλητούς σας, από τους Καρανίκες μέχρι τους πάντες. Ενώ ο Μητσοτάκης είχε 50 άτομα μόνο μετακλητούς. Εσείς σπάσατε κάθε ρεκόρ μετακλητών. Όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε 50 άτομα ή δεν είχε? Ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, είχε 50 μετακλητούς, κύριε Γιαγόπουλε. Ένα συγκεκριμένο νούμερο, το οποίο το ξεπεράσατε. Πόσο, κατά πολύ περισσότερο. Πόσο είναι? Είναι κρίμα να είναι αυτό το θέμα αντιπαράθεσης πάντως. Στην Ελλάδα του 18 δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά. Καθόλου. Λοιπόν, κύριε, ένα σχόλιο, γιατί το είχα στο μυαλό μου πριν και άκουσα που το αναφέρατε, έτσι προσπερνώντας το γρήγορα. Γίνονται διάφορα πράγματα από την αλβανική κυβέρνηση και τον Έντι Ράμα στην ελληνική μειονότητα, στη Χιμάρα. Πάνε εκεί να απαλωτριωθούν περιουσίες Ελλήνων της μειονότητας. Θα ήθελα ένα σχόλιο, μια σκληρή και χειρή απάντηση από το ΙΠΕΞ. Κύριε Νούση, έχετε το λόγο και να απαντήσει και ο κύριος Γεωργόπουλος. Απάντησε το ΙΠΕΞ. Ό,τι πούμε εμείς θα είναι εκ του περισσού. Mm-hmm. Απλώς να πω ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία. Αυτές, να το πούμε, οι προκλήσεις γίνονται τακτικά όποτε και όπου νομίζει η αλβανική ηγεσία ή οποιαδήποτε ηγεσία ότι μπορεί κάτι, οτιδήποτε να ρίξει μια τοφικιά στον αέρα, το κάνει. Το ζήτημα είναι ότι πόσο μπορεί να περάσει και πόσο θα υπάρξουν ανοιχτές πόρτες. Εδώ βλέπουμε ότι όχι απλώς δεν υπάρχουν ανοιχτές πόρτες, αλλά θα υπάρξει και στρίμωγμα πάρα πολύ γενναίο. Δεν ανησυχούμε καθόλου. Κύριε Γεωργόπουλε. Γιατί να ανησυχούν άλλωστε? Ο κύριος Φίλης, μεγάλος τέλεχος αυτής της κυβέρνησης, λέει δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος. Έχουμε αφήσει τους βορειοϋπειρώτες στο έλεος του κυρίου Ράμα και του καθενός να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα αποστρασινθεί ο κύριος Ράμα? Προφανέστατα, όταν ένας από τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος. Είναι κρίμα. Το έχει δηλώσει ο κύριος Φίλης. Πότε πριν 20 μέρες. Όταν είπε ότι δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος, δηλαδή ένα τέτοιο τσιτάτο είπε? Ή αποκόψατε κάτι εσείς και το? Υπάρχει Νότιος Αλβανία, είπε. Δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος, υπάρχει Νότιος Αλβανία. Να ολοκληρώσω λίγο, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Είναι κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εκεί, τους βορειοϋπειρώτες, που από εκεί μεριά τους θεωρούν Έλληνες, από εδώ μεριά δυστυχώς δεν τους φροντίζει το ελληνικό κράτος. Από τώρα έγινε ή υπάρχει και παλαιότερα? Και παλαιότερα. Γιατί... Σε αυτό θα συμφωνήσω, κύριε Νούση, αλλά διαχρονικά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ αδικημένοι. Υπάρχει παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων αυτή τη στιγμή από τον κύριο Ράμα και έπρεπε να υπάρξει μια χειρότατη αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση σε αυτά που υπόκεινται αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και όχι αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια, έτσι. Κύριε, σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αν όχι μέχρι τις γιορτές, εύχομαι χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Να είστε καλά.